Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Πρωτού ξεκινήσουμε με το βίντεο να σου πω να κάνεις ένα subscribe αν θες και να με ακολουθήσεις στο Instagram εκεί όπου ανεβάζω το δικό μου προσωπικό ταξίδι σχετικά με το bodybuilding με το οποίο ασχολούμαι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να ξεκινήσεις τη γράμμωσή σου. Θα δούμε τι πρέπει να κάνεις όσο αφορά το κομμάτι της προπόνησης και το κομμάτι της διατροφής. Και φυσικά στο τέλος θα δώσουμε μερικά tips για το πώς να κάνεις σωστά και χωρίς να χάνεις το χρόνο σου αυτή τη διαδικασία. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της προπόνησης. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι πρέπει να κάνει διαφορετικού τύπου προπόνηση όταν βρίσκεται στη γράμμωση και διαφορετικού τύπου προπόνηση όταν βρίσκεται στο bulk. Αυτό είναι ένα λάθος. Στην πραγματικότητα, το εάν θα γραμμώσουμε ή όχι είναι κάτι που εξαρτάται από την διατροφή μας, κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Οπότε, όσο αφορά το κομμάτι της προπόνησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσεις να προπονείσαι με τον τρόπο που προπονούσουν ακόμη και όταν ήσουν στο bulk. Εάν φυσικά αυτό το πρόγραμμα που είχες ήταν αποτελεσματικό, δηλαδή σε έκανε να προοδεύεις, το απολάμβανες και φυσικά υπήρχε η κατάλληλη ανάρρωση μεταξύ των προπονήσεων. Άρα λοιπόν, όσο αφορά το κομμάτι της προπόνησης, στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το να μην πειράξουμε απολύτως τίποτα. Να συνεχίσουμε να προπονούμαστε με υψηλή ένταση, χωρίς να ρίξουμε την έντασή μας. Πάμε τώρα να δούμε τι προσδοκίες να έχεις από την προπόνηση όταν βρίσκεσαι στην περίοδο της γράμμωσης. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πάντα θέλουμε όταν πηγαίνουμε για προπόνηση να προοδεύουμε. Ακόμη λοιπόν και όταν βρισκόμαστε στη γράμμωση, έχουμε ως σκοπό και ως στόχο να συνεχίσουμε να προοδεύουμε. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε στην αρχή της γράμμωσής μας, εκεί όπου έχουμε περισσότερη ενέργεια, γιατί έχουμε περισσότερο λίπος στο σώμα μας. Όσο περνάει ο καιρός και βρισκόμαστε για περισσότερο καιρό σε έλλειμμα και το λίπος μειώνεται και το βάρος πέφτει, η απόδοσή μας είναι πολύ πιθανόν είτε να μείνει σταθερή είτε να μειωθεί ελαφρά. Κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου κατά τη διάρκεια της γράμμωσης και όχι από την αρχή. Άρα λοιπόν στην αρχή πρέπει να έχεις στο νου σου ότι θέλεις να συνεχίσεις να προοδεύεις, ενώ όσο περνάει ο καιρός, αν δεις την απόδοσή σου είτε να σταθεροποιείται είτε να μειώνεται ελαφρά σε κάποιες ασκήσεις, μην πάθεις πανικό γιατί είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Φυσικά πρέπει να έχεις στο νου σου ότι όταν προχωράει η διαδικασία της γράμμωσης, υπάρχει η πιθανότητα η ανάρρωσή σου να μην είναι η ίδια. Δηλαδή να χρειάζεσαι είτε παραπάνω ημέρες ξεκούρασης, είτε μικρότερο όγκο προπόνησης, επειδή το σώμα σου δεν έχει την τροφή που χρειάζεται, ούτως ώστε να αναρρώνει. Είναι διαφορετική η ανάρρωση που έχουμε όταν τρεφόμαστε σε πλεώνασμα και διαφορετική η ανάρρωση που έχουμε όταν βρισκόμαστε σε έλλειμμα. Άρα λοιπόν, στην περίοδο της γράμμωσης, όταν περνάει ο καιρός, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πρέπει να ξανακοιτάξεις την προπόνησή σου, γιατί ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποιες μικρές αλλαγές, ούτως ώστε πράγματι να μπορείς να συνεχίσεις να αναρρώνεις μεταξύ των προπονήσεων. Αυτό όσο αφορά το κομμάτι της προπόνησης. Πάμε τώρα να δούμε αν πρέπει να κάνεις κάτι στο αερόβιο κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε σαν στόχο να χάσουμε λίπος και να διατηρήσουμε τη μυϊκή μάζα που έχουμε χτίσει, πρέπει να δίνουμε τη μεγαλύτερη ενέργειά μας και τη μεγαλύτερη προσοχή μας στο κομμάτι των αντιστάσεων, στο κομμάτι της προπόνησης με τα βάρη. Άρα λοιπόν, το να αναλωνόμαστε στο να κάνουμε άπειρες και αμέτρητες ώρες αερόβιου δεν θα μας βοηθήσει και ίσα ίσα μπορεί να κοστίσει και την ανάρρωσή μας. Γιατί το σώμα μας θα μαζέψει έξτρα στρες και από την αερόβια άσκηση, όπως και από τα βάρη και το λίγο φαγητό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουμε στάσιμοι πιο γρήγορα στο κομμάτι των αντιστάσεων. Άρα λοιπόν, καλό είναι να θέσουμε μια ημερήσια δραστηριότητα, για παράδειγμα έναν συγκεκριμένο στόχο βημάτων ανά ημέρα, π.χ. 10.000 βήματα κάθε μέρα, αλλά τη μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να τη δίνουμε πάντα στα βάρη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα το να βάλουμε και κάποιο αερόβιο όσο περνάει ο καιρός, ειδικά αν δούμε ότι το βάρος έχει κάπως σταθεροποιηθεί και χάνουμε λίγο πιο δύσκολα, μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο αερόβιο ούτως ώστε να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Αλλά το ιδανικότερο είναι να μην στραφούμε προς τα εκεί, αλλά να δώσουμε τη μεγαλύτερη μας προσοχή και όλη μας την έμφαση στα βάρη. Πάμε τώρα να δούμε το κομμάτι της διατροφής. Η αλήθεια είναι ότι το εάν θα γραμμώσουμε ή δεν θα γραμμώσουμε εξαρτάται από τις θερμιδικές μας προσλήψεις. Πρέπει δηλαδή να βρισκόμαστε σε ένα έλλειμμα. Μπορείς στην αρχή να κάνεις μία έτσι γενναιόδορη μείωση, για παράδειγμα να μειώσεις 500 θερμίδες στην αρχή και στη συνέχεια οι επόμενες μειώσεις σου να είναι πιο επιφυλακτικές. Όταν λοιπόν ξεκινάμε τη διαδικασία της γράμμωσης, δεν μας πειράζει να χάσουμε λίγο παραπάνω βάρος όταν είναι αρχή, γιατί έχουμε αρκετό λίπος, επομένως δεν κινδυνεύουμε και τόσο να χάσουμε μυϊκό ιστό.
Όμως, καθώς περνάει ο καιρός και περνάνε οι εβδομάδες και γινόμαστε όλο και πιο lean, πρέπει να είμαστε όλο και πιο επιφυλακτικοί με τις κινήσεις που κάνουμε και με τις μειώσεις που κάνουμε. Γιατί αν κάνουμε μεγάλες μειώσεις ενώ βρισκόμαστε ήδη σε χαμηλά ποσοστά σωματικού λίπους, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χάσουμε μυϊκό ιστό ή και να χάσουμε την πρόοδο που έχουμε στην προπόνηση. Άρα λοιπόν, στην αρχή μπορείς να κάνεις μια καλή μείωση και στη συνέχεια καλό θα είναι να κάνεις επιφυλακτικές μειώσεις. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν τροφές που πρέπει να αποφύγεις και δεν υπάρχουν μακροθρεπτικά που πρέπει να αποφύγεις. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι αποφεύγουν να καταναλώνουν λιπαρά γιατί δεν θέλουν να βάλουν λίπος ή γιατί θέλουν να χάσουν λίπος. Το να καταναλώνουμε όμως λιπαρά είναι κάτι αναγκαίο, κάτι απαραίτητο για την υγεία και για την καλή λειτουργία του σώματός μας και του οργανισμού μας. Οπότε το να επιλέγουμε καλές πηγές λιπαρών είναι κάτι πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε καμία τροφή και κανένα μακροθρεπτικό συστατικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κλειδί ή κάποια μαγική συνταγή στο κομμάτι της διατροφής όσο αφορά τη γράμμωση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρισκόμαστε σε θερμιδικό έλλειμμα και πάνω απ' όλα να έχουμε υπομονή. Γιατί εάν κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι η διαδικασία δεν θα γίνει σωστά. Πάμε τώρα για το τέλος να δούμε μερικά από τα tips που σίγουρα θα σου φανούν χρήσιμα. Πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα είναι το να είσαι πολύ παρατηρητικός. Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρείς το σώμα σου όχι μόνο κατά τη διάρκεια της γράμμωσης αλλά και κατά τη διάρκεια του bulk. Όμως, όταν βρίσκεσαι στη γράμμωση, εκεί όπου κάνεις μειώσεις και εκεί όπου πολλά πράγματα παίζουν ρόλο ούτως ώστε να μην χάσεις μυϊκό ιστό, πράγματα όπως είναι η προπόνησή σου, η διατροφή σου, το θερμιδικό έλλειμμα στο οποίο μπαίνεις, πρέπει να παρατηρείς το πώς αντιδράει το σώμα σου, ούτως ώστε να το γνωρίζεις και να μπορείς να αποκρυπτογραφείς στη συνέχεια τα σημάδια που σου δίνει. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή τη διαδικασία, πρέπει να παρατηρείς πότε πέφτει το βάρος σου, πόσο πέφτει το βάρος σου, ανά πόσες εβδομάδες φαίνεται να πέφτει το βάρος σου, πώς αντιδράει το σώμα σου στο λίγο παραπάνω φαγητό, πώς αντιδράει το σώμα σου στις μειώσεις, πώς πηγαίνουν οι προπονήσεις σου με το λιγότερο φαγητό, πότε πρέπει να παίρνεις deload, γιατί είναι διαφορετικό το να βρισκόμαστε σε bulk και διαφορετικό το να βρισκόμαστε στη γράμμωση. Όταν είμαστε στη γράμμωση, είναι πολύ πιο πιθανό να χρειαζόμαστε deload πολύ πιο σύντομα, γιατί η ανάρρωσή μας δεν είναι η ίδια. Γιατί το σώμα μας μαζεύει πολύ στρες και χρειάζεται ανάρρωση πολύ πιο σύντομα. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που πρέπει να τα παρατηρεί κανείς εάν θέλει να κάνει σωστά τη διαδικασία. Γιατί αν δεν παρατηρείς το πώς αντιδράει το σώμα σου και αποκρυπτογραφείς λάθος τα σημάδια που σου δίνει, στη συνέχεια μπορεί να κάνεις κινήσεις οι οποίες να είναι βεβαιασμένες. Για παράδειγμα, να βλέπεις ότι είσαι σταθερός στα κιλά σου και εσύ να πας να μειώσεις κι άλλο φαγητό, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί απλά να χρειαζόταν το σώμα σου μία ακόμη εβδομάδα για να φανεί το βάρος που έπεσε. Και εσύ να έχεις βιαστεί και να έχεις κάνει μία μείωση, η οποία μείωση μπορεί να σου κοστίσει ως προς τον μυϊκό σου ιστό. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να παρατηρείς το πώς αντιδράει το σώμα σου στην όλη διαδικασία. Πάμε τώρα στο δεύτερο tip, το οποίο συνδέεται με αυτό που μόλις ανέφερα. Αυτό δεν είναι άλλο από το να μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Ειδικά όταν είμαστε για αρκετό καιρό στη γράμμωση, οι βεβαιασμένες κινήσεις το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα προβούν σε καλό. Άρα λοιπόν, μην έχεις στο νου σου να δεις άμεσα αποτελέσματα με την έννοια του να θες πώς και πώς να τα δεις γρήγορα. Γιατί για να γίνει σωστά μια γράμμωση και για να διατηρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το μυϊκό ιστό που έχουμε χτίσει, πρέπει να πάμε σιγά σιγά και σταδιακά. Και τρίτο και τελευταίο tip είναι το να μην πέφτεις με τα μούτρα στο αερόβιο. Δυστυχώς, πολλοί κόσμος πέφτει με τα μούτρα στο αερόβιο γιατί θεωρεί ότι για να γραμμώσει πρέπει να κάνει full αερόβιο, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει απλά να κινηθεί έξυπνα και σωστά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας φάνηκε βοηθητικό και φυσικά, αν έχετε άλλη ιδέα για βίντεο, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Γεια σας!